περισσότερα, ας καλωσορίσουμε με ένα δυνατό χειροκρότημα στη σκηνή τον κύριο Σωτήρη Μωραΐτη. Για πάλι! Και ανέφερε ο Εμίλιος, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που είπα και την κυρία Χάρη, εννοείται. Μια που ανέφερε αυτό για τη Γερμανία, επίσης κάτι άλλο που είχα στο δωμάτιο εκείνο που έμενα, σε όλους τους τοίχους είχα κολλημένους στόχους, γραμμένους με το χέρι, φωτογραφίες. Ένας από τους στόχους που είχα τότε ήταν να γίνω διαμάντι. Άρχισε λίγα χρόνια, αλλά ξέρετε, ποτέ δεν είναι αργά. Λοιπόν, πόσοι γνωρίζετε επιχειρηματίες? Θέλω λίγο να συμμετέχετε. Πόσοι γνωρίζουμε επιχειρηματίες? Ωραία. Πόσοι γνωρίζουμε πετυχημένους επιχειρηματίες? Ωραία. Κάτι κοινό που θα δούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πετυχημένες επιχειρήσεις. Υπάρχουν διάφορα κοινά, αλλά ένα είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι έχουν πελάτες. Και επιχείρηση χωρίς πελάτες ίσον καμία επιχείρηση. Δεν γίνεται να έχουμε επιχείρηση χωρίς πελάτες. Συμφωνούμε σε αυτό καταρχάς? Εδώ έχουμε και επιχειρηματίες που μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Και κάτι άλλο που θα δούμε είναι ότι οι συγκεκριμένοι πελάτες συνήθως δεν είναι one time. Είναι συνεχόμενοι, επαναληπτικοί οι πελάτες. Ότι θα έρθουν τώρα, θα ξανάρθουν αύριο, θα ξαναπάνε μεθαύριο, τον άλλο μήνα. Ανάλογα το προϊόν και την υπηρεσία που έχει η κάθε επιχείρηση, θα δούμε ότι ο άνθρωπος αυτός, ο πελάτης, θα πηγαίνει συνεχόμενα. Και αυτό συμβαίνει για διάφορους παράγοντες. Μπορεί να του αρέσει ο χώρος, μπορεί να του αρέσουν οι υπάλληλοι εκεί πέρα, μπορεί να του αρέσει η γεύση, ας πούμε, σε ένα εστιατόριο. Δεν ξέρω, πόσοι πηγαίνετε στο ίδιο εστιατόριο, γιατί σας αρέσει? Αρκετός κόσμος. Γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί κάτι σας έχει τραβήξει και θέλετε να είστε εκεί πέρα. Το κλίμα, ο χώρος, οι άνθρωποι, η γεύση, ανάλογα το προϊόν ή την υπηρεσία, ας πούμε, κάποιος μπορεί να πηγαίνει στο ίδιο βενζινάδικο, στο ίδιο κομμωτήριο. Γιατί πολλές φορές και το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που μας ενδιαφέρει και εφόσον έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, παραμένουμε εκεί. Συμφωνούμε σε αυτό? Ωραία. Τώρα, υπάρχουν οι macro franchise επιχειρήσεις και οι micro franchise επιχειρήσεις. Η διαφορά τους είναι ότι οι macro είναι στην ουσία αλυσίδες μεγάλων επιχειρήσεων που κάνουν πάρα πολύ μεγάλους τζίρους. Δηλαδή, αν μια macro επιχείρηση κάνει 25 πελάτες, καταλαβαίνουμε ότι πάει στο καναβάτσο. Δεν υπάρχει επιχείρηση. Αύριο μεθαύριο δεν θα υπάρχει καμία επιχείρηση στο χάρτη. Απ' την άλλη, όμως, οι micro-franchising επιχειρήσεις είναι αλυσίδες μικρών επιχειρήσεων που κάνουν μικρότερους τζίρους και μπορούν έτσι σιγά-σιγά να εξαπλωθούν και να υπάρχει πολύ μεγάλη κερδοφορία. Πώς έχετε δει αυτή την ταινία, το The Founder? Όσοι δεν την έχετε δει, χάνετε, είναι φανταστική. Ταιριάζει πάρα πολύ με το mindset μας. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ που σήκωσαν το χέρι, που είναι στην ομάδα, που την έχουμε δει και παρέα μια-δύο φορές. Γενικώς είναι πάρα πολύ καλή ταινία. Και στην ουσία, όλοι ξέρουμε τα McDonald's, σωστά? Το McDonald's είναι μια εταιρεία στον χώρο της εστίασης. Μια επιχείρηση, μάλλον στον χώρο της εστίασης. Ξεκίνησε το 1940 από δύο αδέρφια στο Σαν Μπερναντίνο. Και τότε, στην τότε εποχή, όταν ήθελες να πας να φας, πώς έμεις, πάω να πάρω κάτι απ' έξω να φάω? Πώς το έχουμε κάνει αυτό, όλοι μας? Τότε, έπαιρνες τα μάξι σου, πήγαινες, έφτανες στο μαγαζί, πάρκαρες, ερχόταν ο σερβιτόρος στο αυτοκίνητο. Ναι, τι θα πάρετε, θα πάρω αυτό και εκείνο το άλλο. Τέλεια. Περνούσε ένα μισάωράκι, εσύ σταμάξει. Ερχόταν με ένα δίσκο, παπ, πάνω στην πόρτα,
και έτρωγες. Περίμενες περίπου μισή ώρα με 40 λεπτά, σαν να πήγαινες σε ένα κανονικό εστιατόριο. Τότε είχαν τη φαϊνή ιδέα αυτά τα δύο αδέρφια και λένε: κάτι πρέπει να αλλάξουμε, κάτι πρέπει να καινοτομήσουμε, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν: ωραία, τι πουλάμε περισσότερο στην επιχείρηση? Τρία πράγματα. Cheeseburger, πατάτες, Coca-Cola. Άρα τι κάνουμε? Αφαιρούμε όλα τα υπόλοιπα από το μαγαζί και εστιαζόμαστε σε αυτά τα τρία, να πουλήσουμε αυτά τα τρία, να γίνουμε καλοί σε αυτά τα τρία και να αναπτύξουμε την επιχείρηση. Κάτι άλλο που είχαν αντιληφθεί ότι ο χρόνος παράδοση είναι πολύ πολύ μεγάλος. Πρέπει και εκεί να κάνουμε μια τεράστια καινοτομία, να καινοτομήσουμε. Πώς θα γίνει αυτό? Καθίσανε, σκεφτήκανε, πήραν τους υπαλλήλους, πήγανε σε ένα γήπεδο μπάσκετ, ζωγραφίσανε με κυμωλίες στην κουζίνα τους, κάνανε διάφορες παραλλαγές, ατελείωτες ώρες, μέχρι που καταλήξανε στο speedy system, στο γρήγορο σύστημα τέλος πάντων, που εκεί που έτρωγες σε μισή ώρα, ξαφνικά έπεσε ο χρόνος παράδοσης σε 30 δευτερόλεπτα. Μπαμ. Δηλαδή, πας, παραγγέλνεις, σε 30 δευτερόλεπτα τρως. Κάτι που ήταν ασύλληπτο για την τότε εποχή, δεν είχε ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο. Και έφερε τεράστια επανάσταση, όχι όμως στην αρχή. Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, πήγε να φαλυρίσει η επιχείρηση, αλλά σιγά σιγά άρχισε αυτή η επιχείρηση να δημιουργούνται ουρές. Και τότε βρέθηκε στον δρόμο τους ο Ray Kroc, που ο κύριος που βλέπετε εδώ πέρα είναι ο άνθρωπος που παίζει τον Ray Kroc, που αυτόν ξέρουμε όλοι, δεν ξέρουμε για τα δύο αδέρφια, ξέρουμε για τον Ray Kroc, που είδε την τεράστια καινοτομία, τον ξενάγησαμε στην κουζίνα, έπαθε σοκ, δεν κοιμόταν τα βράδια με το που είδε την παρουσίαση που του κάνανε εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι αυτό. Δεν κοιμόταν τα βράδια. Με χίλια ζόρια τους έπεισε ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να πάμε να κάνουμε franchise. Πρέπει αυτή η επιχείρηση να εξαπλωθεί παντού, από σε όλη την Αμερική, από ακτή σε ακτή, από σε άλλες χώρες. Του λένε: τα έχουμε δοκιμάσει, έχουμε κάνει 2-3 προσπάθειες, έχουν αποτύχει. Το έχω ξαναπροσπαθήσει και δεν πέτυχε, ξέρετε. Και παρόλα αυτά, με τα χίλια ζώρια του πείθει και αρχίζει και τρελαμένος και όπου πήγαινε. Πήγαινε με τη γυναίκα του για φαγητό, σηκωνόταν, πήγαινε στο κάθε τραπέζι. Λοιπόν, να σου μιλήσω για κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έκανε συνεργάτες, ανθρώπους που αγοράζανε McDonald's. Πήγαινε σε γάμους, πήγαινε σε events, σε συναυλίες. Όπου και να πήγαινε, πήγαινε και μίλαγε σε όλους τους ανθρώπους και τους έκανε παρουσιάσεις να βρει ανθρώπους φιλόδοξους, ανοιχτόμυαλους για να συνεργαστούν. Και μέσα σε αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα έχουν δημιουργήσει πάνω από 36.000 καταστήματα εστιατόρια McDonald's παγκοσμίως, σε εκατοντάδες χώρες. Καθημερινά ταΐζουν 69 εκατομμύρια ανθρώπους. Ακούστε τώρα νούμερα. 69 εκατομμύρια γεύματα την ημέρα. Και το 21 που έκλεισε ο μήνα, ο χρόνος, κάνανε 23 δισεκατομμύρια τζίρο. Εντάξει, που αυτό είναι ασύλληπτο. Και όλα αυτά ξεκίνησαν με μια καινοτομία τότε που δημιουργήσαν τα δύο αδέρφια. Τι σχέση έχουμε όμως με αυτό? Στο μοντέλο το οποίο βρισκόμαστε έχει δημιουργηθεί η εξής καινοτομία, που είναι το balance test. Βέβαια, εμείς έχουμε κάποια κοινά με το προηγούμενο παράδειγμα, με το McDonald's που είπα. Προφανώς, εμείς παρέχουμε μια καλύτερη υγεία, βοηθάμε ανθρώπους να δημιουργήσουν έσοδα και να καλυτερεύσουν την υγεία τους προς το καλύτερο. Αλλά υπάρχει μια καινοτομία που αυτή η καινοτομία έφερε όλη αυτή την ανάπτυξη. Και ο κύριος Όριαν, χθες που μιλούσε και όσοι ήσασταν εδώ πέρα χθες, είπε πάρα πολλά πράγματα για την καινοτομία. Νομίζω κάλυψε τελείως αυτό το κομμάτι της καινοτομίας και πόσο ευλογημένοι είμαστε που βρισκόμαστε τη συγκεκριμένη στιγμή σε αυτό το μοντέλο όλοι μαζί εδώ πέρα. Άρα έχει δημιουργήσει αυτό το τεστ, το οποίο σου μετράει συγκεκριμένα πράγματα μέσα στο αίμα σου και έχουν γίνει μόνο 1 εκατομμύριο τεστ αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχει. Και άμα πάμε και δούμε τις πιο πετυχημένες επιχειρήσεις παγκοσμίως, θα δούμε ότι δημιουργούνται raving fans. Εντάξει, υπάρχει κάποιος που καταναλώνει ένα προϊόν ή είναι χρήστης κάποιου, έχει κάποιος ένα κινητό, ας πούμε, αλλά okay, δεν με νοιάζει το κινητό. Και υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες δημιουργούνται από τις εταιρείες αυτές, δημιουργούνται raving fans. Δηλαδή, πώς γίνεται να μην έχεις Apple? Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι τώρα, μιλάω με συνεργάτες, ρε εσύ, iPhone πότε θα πάρεις? Τι κάνεις τόσο καιρό? Κάποια στιγμή θα πάρω. Πάμε στο πλαίσιο, πάμε να βάλουμε γραμμάτια. Δηλαδή, είναι πολύ περίεργο, ας πούμε, σας δίνω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Η Apple, ας πούμε, επειδή ο Steve Jobs τότε είχε πει «We think different», σκεφτόμαστε διαφορετικά, σκεφτόμαστε εναλλακτικά. Είναι διαφορετικό να έχεις Apple, να έχεις iPhone, να έχεις Apple Watch, να έχεις MacBook. Και δίνω ένα παράδειγμα τώρα της Apple, υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα, αλλά θέλω να καταλάβετε ότι αν δεν δημιουργηθούν raving fans, είναι πολύ εύκολο παράλληλα κάποιος που θα καταναλώσει ένα προϊόν να μην το ξαναγοράσει. Γιατί δεν έχει κάτι να χάσει. Δεν το νοιάζει. Όταν όμως
του δημιουργήσουμε με καλή έννοια, όχι οπαδικά γήπεδο και τέτοια πολέμους και αυτά, με υγιή τρόπο, την έννοια του Raving Fan, που αυτό πώς θα γίνει, θα γίνει μέσα από προσπάθεια που θα δούμε σε λίγο. Πώς καταρχάς έχετε δει στο back office σας, πόσους συνολικούς πελάτες έχετε τώρα αυτό το μήνα? Λίγοι. Ο Θοδωρής το ηγεσίας και μας είχε δείξει ακριβώς πού μπορούμε να βρούμε τους συνολικούς πελάτες τους δικούς μας και τους συνολικούς πελάτες της ομάδας μας. Τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά μπορούμε να δούμε πόσους πελάτες έχει. Πώς είχατε, οι περισσότεροι έχουμε ξεκινήσει τον Απρίλιο, πώς έχετε δει τον Απρίλιο πόσους πελάτες είχατε? Το Μάιο, τον Ιούνιο. Οι περισσότεροι, να ξέρετε, μιλάω με ανθρώπους και μου λέει, ρε εσύ είμαι απογοητευμένος. Γιατί? Ρε εσύ κοιτάξε, πώς πελάτες είχες τον Απρίλιο? Μου λέει 50. Άντρες, του λέω, οκ. Okay. Και τον Μάιο, κοίταξε, το Μάιο δεν είχα πάρα πολλούς, είχα μόνο 60, δηλαδή από 50 πήγα στους 60. Α, οκ. Okay. Και τον Ιούνιο, 70-75 από εκεί. Άντρες, του λέω, καταλαβαίνω, δεν είναι πολύ χαμηλό αυτό το νούμερο, πέρα πλάκα. Συμφωνείτε? Ναι ή όχι? Είναι 20% ανάπτυξη. Πόσες επιχειρήσεις ξέρετε που έχουν 20% ανάπτυξη κάθε μήνα? Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό της ανάπτυξης. Είναι ένα καλό στατιστικό ανάπτυξη, τέλος πάντων. Οπότε, όταν αυτά τα ξέρουμε, και θα σας δείξω κάποια παραδείγματα σε λίγο, θα δούμε ότι πηγαίνουμε μια χαρά. Θα δούμε ότι, και σας προκαλώ, οι περισσότεροι εδώ πέρα, αρκετοί τέλος πάντων, δεν είστε καν στην ομάδα μου, αλλά άμα μπείτε στους συνολικούς πελάτες, κάτω έχει ένα γράφημα. Θα δείτε όλοι, χωρίς να το ξέρω, ότι έχετε μια ανάπτυξη στους πελάτες. Μπορεί εσείς οι ίδιοι να μην έχετε κάνει πολλούς πελάτες, αλλά υπάρχουν άνθρωποι στην ομάδα σας που έχουν κάνει πελάτες. Και κάθε μήνα θα δείτε ότι έχετε μια άνοδο από όταν ξεκινήσατε μέχρι και σήμερα. Εντάξει. Αλλά κάτι που θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στους πελάτες, γιατί ο πελάτης είναι μια επένδυση. Αν εμείς τον προσέξουμε τον πελάτη, θα παραμείνει. Τι σημαίνει να τον προσέξουμε? Κάνουμε ένα νέο πελάτη με το τεστ και το λάδι. Ωραία. Του ήρθε η παραγγελία. Τον πήραμε τηλέφωνο, μιλήσαμε. Κάναμε μαζί του το τεστ για σιγουριά, να σιγουρευτούμε ότι το έκανε σωστά, ότι το έκανε καταρχάς. Γιατί, ναι, θα το κάνω. Okay. Υπάρχουν άνθρωποι που, ναι, το παρέλαβε, από εκεί πέρα δεν έχουμε μιλήσει. Α, okay, πόσο καιρός πέρασε? 2-3 μήνες. Πιστεύω όμως το έχει κάνει το τεστ, δεν μου έχει πει ακόμα το αποτέλεσμα, αλλά όλα καλά πιστεύω. Okay. Πρέπει να πάμε να τον βοηθήσουμε τον πελάτη. Εντάξει, πρέπει να πάμε να κάνουμε μαζί το τεστ, να τον βοηθήσουμε ένα λεπτάκι, η διαδικασία. Μετά από 3-4 μέρες θα τον πάρουμε ένα τηλέφωνο. Έλα, Μιχάλη μου, τι κάνεις, πώς είσαι, καλά, πού είσαι, δουλειά και αυτά. Α, μιλάτε λίγο, λέει τα νέα σας. Να σου πω εσύ, το προϊόν το παίρνεις στο σκεύασμα? Ναι, το παίρνεις με τα email που πρέπει? Ναι, είναι κανονικά και αυτά. Α, τι έλεγα εσύ. Το παίρνεις, πότε το παίρνεις, κανονικά, με το γεύμα ή μετά? Ναι, είναι, μην αγχώνεις, όλα καλά. Τέλεια, χαίρομαι. Μετά από λίγες μέρες, έλα, τι κάνεις, πώς πας? Καλά, μπορεί να γίνει με μήνυμα. Το παίρνεις, όλα καλά? Ναι. Μετά από 1,5 μήνα, ξανά μια επικοινωνία. Θες να πάρεις και ένα testimonial, μια ιστορία επιτυχίας, κάτι μπορεί να έχει δει, μια διαφορά, οποιαδήποτε διαφορά να έχει δει. Τι θέλω? Γιατί τι θέλω? Γιατί θα πάω στον Κώστα μετά, μιλάω με τον Μιχάλη, μπορώ να κάνω μια παρουσίαση σε έναν άλλο άνθρωπο, να έχω μια ιστορία επιτυχίας, να πω, να σου πω, ο Μιχάλης, 1,5 μήνα τώρα που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο προϊόν, έχει δει αυτό και αυτό και αυτό. Άντρες, ο άλλος, ο Αντώνης, είχε αλλεργία και μετά από 1 μήνα, άντρες, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και για μένα να έχω αυτή την ιστορία επιτυχίας, να την πω σε έναν επόμενο άνθρωπο. Και γιατί αυτός ο άνθρωπος που θα δει διαφορά στον οργανισμό του, αν κάνει σωστά τη διαδικασία, πόσο πιθανό είναι μετά να φύγει? Είναι πολύ δύσκολο. Μιλάγαμε πριν κάποιους μήνες με τον Γιάννη και του κάνω αποστόλης, εσύ πότε έκανες τους 25 πελάτες, κάτι τέτοιο, κάπως έτσι είχε πάει η ερώτηση. Και του λέει, κοίταξε, εγώ το 2014 που είχα ξεκινήσει, έκανα τους 25 πελάτες, μου λέει, και μέχρι και σήμερα δεν έχει φύγει κανένας. Σκεφτείτε λίγο, έκανα ένα πελάτη το 2014, λέει, 25 πελάτες πώς έκανε, μέχρι σήμερα συνεχίζει να πληρώνεται. Ξανά και ξανά. Και αυτό μπορεί να είναι για πάντα. Γιατί τους πρόσεξε, κάναν το τεστ. Επίσης, 4 μήνες μετά έβαλα ειδοποίηση. 4 μήνες μετά, γιατί? Αφού θα έρθει το δεύτερο τεστ, πρέπει να κάνουμε το δεύτερο τεστ. Είναι σημαντικό να δούμε πριν, μετά, τι έχει συμβεί, ποιο είναι το improvement, η διαφορά που έχει δει ο άνθρωπος πριν και μετά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν αυτό το κάνουμε σωστά, με οποιοδήποτε πρόβλημα, γενικώς είμαστε σε επικοινωνία με τους ανθρώπους που είναι πελάτες και τους
έχουμε σε μια επακολούθηση, σε εισαγωγικά επακολούθηση, σε μια επικοινωνία, στο πούμε έτσι, για να δούμε ότι χρησιμοποιούν σωστά το προϊόν και καταρχάς ότι το καταναλώνουν και δεν το ξεχνάνε, θα δούμε ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη επαναληψιμότητα. Και ο μέσος όρος της Ενζίνο είναι 18 μήνες. Σκεφτείτε λίγο, 18 μήνες. Δηλαδή δεν χτίζουμε κάθε μήνα από το μηδέν, χτίζουμε κάθε μήνα από μία βάση. Και σε αυτή τη βάση χτίζουμε πάνω-πάνω. Γι' αυτό κιόλας, άμα πάτε αυτό που σας είπα πριν, θα δείτε ανωδική πορεία στους πελάτες. Γιατί δεν χτίζουμε από το μηδέν. Και έχω υπάρξει σε μοντέλο πιο πριν, που έπρεπε κάθε μήνα να χτίσω από το μηδέν. Κάθε μήνα το τζίρο από το μηδέν, κάθε μήνα τα μέλη από το μηδέν, κάθε μήνα τα πάντα από το μηδέν. Δεν είναι και ότι πιο ευχάριστο, γιατί έτσι δεν δημιουργείς συνεχόμενο εισόδημα. Αν ένα μήνα δεν δουλέψεις, καταστροφή. Δεν υπάρχει καμία βάση. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, αν εμείς προσέξουμε τους πελάτες μας, θα δούμε ότι θα υπάρξει μια πολύ σταθερή επιχείρηση, αναπτυσσόμενη επιχείρηση που μας αφορά. Σε πόσο αρέσουν τα νούμερα? Σε μένα καθόλου. Αλλά σε κάποια πράγματα ενθουσιάζομαι πάρα πολύ και τα γουστάρω. Σε μια επικοινωνία λοιπόν που είχαμε η executive, που όσοι δεν είστε executive, θα σας δείξω τώρα πώς μπορείτε να φτάσετε στο executive μέσα στο επόμενο διάστημα, και όχι μόνο. Μας είχε κάνει ο Γέννης, μας είχε δείξει ένα εξελάκι και μας λέει, Σότος λέει, πώς πελάτες έχεις, του λέω, παπ, κάνει share screen και λέει, λοιπόν, άμα συνεχίσει με αυτή την ανάπτυξη τον επόμενο μήνα, τον επόμενο μήνα, τον επόμενο μήνα κτλ. Του χρόνου, λέει, θα έχεις τόσους πελάτες. Wow. Κατευθείαν αυτό μπήκε ξεκάθαρο στο μυαλό μου. Και πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται. Λοιπόν, ας πάρουμε ένα παράδειγμα ότι κάποιος έχει 50 πελάτες αυτή τη στιγμή τον Ιούλιο. Δεν εννοώ προσωπικούς πελάτες. Κάποιος μπορεί να πει: εγώ δεν έχω 3 πελάτες μόνο. Έχω 5 πελάτες. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να έχει άλλους 100 από την ομάδα που σου έχει πέσει. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Άμα δούμε ένα παράδειγμα με 50 πελάτες, με ένα 20% ανάπτυξη, δηλαδή τον Αύγουστο απλά να κλείσουμε με 60, το Σεπτέμβριο να έχουμε 72, το παράδειγμα που σας είπα πριν, ότι αυτός πάει χάλια, δεν είναι καλό, απογοητευμένος. Ένα χρόνο μετά αυτός ο άνθρωπος, τον ερχόμενο Ιούλιο, θα έχει 450 πελάτες. Τι σημαίνει αυτό? Σταθερός executive, 800.000 ευρώ το μήνα. Για να βγάζουμε με άλλους τρόπους 1.000 ευρώ το μήνα παθητικό συνεχόμενο εισόδημα, τι επένδυση πρέπει να κάνουμε σε ένα σπίτι, ας πούμε? Πόσα? 500 χιλιάρικα. Ωραία. Πόσο εφικτό είναι να βάλουμε 500 χιλιάρικα στην άκρη για να κάνουμε αυτή την επένδυση, να τη βρούμε για να βγάλουμε ένα χιλιάρικο το μήνα συνεχόμενο εισόδημα? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για τους περισσότερους αδύνατο. Με αυτόν τον τρόπο, αν εμείς εστιαστούμε και σας προκαλώ όλους να δείτε τι. Πόσους πελάτες είχα τον Απρίλιο, πόσους πελάτες είχα, που αυτό το εξελάκι μπορεί να το έχουμε και διαθέσιμο μέσα στο boards, να παίξετε και εσείς μόνοι σας με τα νούμερα. Δηλαδή, εκεί που λέει 120, αλλάζετε απλά το ποσοστό και βλέπετε τα δικά σας νούμερα και μπορείτε να υπολογίσετε. Άρα αυτός ο άνθρωπος, ένα χρόνο μετά, άμα συνεχίσει με αυτή την πορεία, θα είναι σταθερός executive, μόνο από πελάτες, χωρίς ανάπτυξη. Συν ότι με την ανάπτυξη που μπορεί να έχει, γιατί προφανώς υπάρχουν και άνθρωποι που θα δουλεύουν εκεί μέσα και θα κάνουν και νέους συνεργάτες, πιθανόν και αυτά, θα είναι πολύ μεγαλύτερος ο τζίρος. Άρα αυτός ο άνθρωπος, κατά πάσα πιθανότητα, ίσως είναι και platinum. Αναλόγως. Αν πάρουμε το παράδειγμα ότι αυτός ο άνθρωπος έχει 30% ανάπτυξη, αντί για 20 να έχει 30, θα δούμε ότι του χρόνου θα είναι με κοντά 1.200 πελάτες. Άρα αυτός ο άνθρωπος είναι σταθερά platinum, βγάζει ένα 1,5 χιλιάρικο. Εντάξει. Και κατά πάσα πιθανότητα, με βάση τα στατιστικά της εταιρείας, είναι διαμάντι. Μπορεί να βγάζει και πάνω από 4.000. Γιατί στατιστικά θες 750 πελάτες για να είσαι διαμάντι με ανάπτυξη, που θα το δείξω λίγο πιο μετά. Θα πάω σε ένα άλλο παράδειγμα, έτσι πιο μεγάλο, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Αν κάποιος έχει 500 πελάτες τον Ιούλιο, που υπάρχουν άνθρωποι εδώ μέσα, το ξέρω, που θα κλείσουν το μήνα τους με 500 πελάτες. Με 20% ανάπτυξη, ένα χρόνο μετά μπορούν να έχουν 4.500 πελάτες. Αυτός ο άνθρωπος θα είναι σταθερά director. Από πελάτες μόνο, δηλαδή δεν κάνω τίποτα, δεν κάνει κανένας τίποτα στην ομάδα μου. Απλά επειδή προσέξαμε τους πελάτες, επαναλαμβάνουν τις παραγγελίες τους, υπάρχουν κάθε μήνα, υπάρχει ο τζίρος από τις επαναπαραγγελίες, κάθε μήνα 7.000 το μήνα. Αυτός ο άνθρωπος κατά 90% είναι ήδη crown. Βγάζει πάνω από 10.000. Γιατί άμα έχεις τόσους πελάτες, σημαίνει ότι έχεις και πολύ μεγάλη ομάδα,
με συνεργάτες. Άρα υπάρχει και πολύ μεγάλος τζίρος. Και άμα πάρουμε ένα πιο δυνατό έτσι, παράδειγμα, με 30% ανάπτυξη κάποιος θα έχει 11.500 πελάτες, που εδώ πέρα ξεφεύγει πάρα πολύ. Αυτό σας προκαλώ, δηλαδή μπείτε και παίξτε μόνοι σας με τα νούμερα. Δείτε πόσους πελάτες είχα, πόσους μπορώ να έχω. Και μιλήστε και με τους ανθρώπους που σας κοουτσάρουν και πείτε τους, να σου πω, έχω τόσους πελάτες. Πώς μπορώ να φτάσω τόσους πελάτες, τι πρέπει να κάνω, πόσο γρήγορα μπορώ να το κάνω. Μπορώ να το κάνω σε γρήγορο. Αν θα βγάλετε μια στρατηγική συγκεκριμένη για τον εαυτό σας. Ανάλογα τους πελάτες που έχετε και το που θέλετε να φτάσετε. Όπως είπα και πριν, για να φτάσει κάποιος διαμάντι, πώς θα θέλετε να είστε diamond και να βγάζετε σαν σταθερά diamond 4.000 minimum. Εντάξει, είναι ένα πολύ καλό στόχος, είναι οικονομικά ελεύθερος. Αν έχεις 750 πελάτες στην ομάδα και έχεις και ανάπτυξη, έχεις σε diamond. Εντάξει, δεν είναι υποχρεωτική η 750, απλά κατά μέσο όρο ένας diamond έχει 750 πελάτες. Αν κάποιος θέλει να το πιάσει χωρίς να έχει ανάπτυξη, να πει, ξέρεις κάτι, βρέξει, χιονίσει, θέλω να έχω 4.000 το μήνα. 1.500 πελάτες. Με προϋπόθεση ότι έχουμε 25 πελάτες προσωπικούς και ότι στο παράδειγμα αυτό είναι, ας πούμε, λαδάκια, το balance oil. Εντάξει. Στο παράδειγμα του director, θέλουμε 1.500 πελάτες με ανάπτυξη και 3.000 πελάτες χωρίς ανάπτυξη. Που αυτός ο άνθρωπος, αν έχει 3.000 πελάτες, ήδη είναι κατά πάσα πιθανότητα crown. Εντάξει. Και ένας crown που βγάζει πάνω από 10.000, 15.000, πάλι μπορεί με 3.000 πελάτες και ανάπτυξη να πιάσει αυτούς τους στόχους. Όλα είναι μια απόφαση. Είναι απόφαση να αποφασίσω πού θέλω να πάω, πού θέλω να φτάσω, ποιο στόχο θέλω να πετύχω και να αποφασίσω πότε θέλω να το πετύχω. Και αυτό, ωραία, το αποφάσισα. Ο προπονητής μου το ξέρει. Να βγάλω μια στρατηγική. Είναι εφικτό. Μπορεί εγώ να σκέφτομαι αρλούμπες. Είναι εφικτό. Με βάση την κατάσταση που εγώ, με βάση τη δράση μου, αυτά, τι πρέπει να αλλάξω, τι πρέπει να βελτιώσω, πόσο. Και σκεφτείτε λίγο την προοπτική. Την προοπτική του πού μπορεί να βρίσκομαι σε ένα χρόνο από τώρα. Δηλαδή, όλοι εδώ πέρα μπορείτε ένα χρόνο μετά, minimum, να είσαι executive με αυτό το στατιστικό. Δηλαδή, αν απλά εστιαστείτε, γιατί προφανώς θα χρειαστούν και συνεργάτες για να αναπτυχθούν αρκετοί πελάτες, μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας, αλλά αν εστιαστείτε σε αυτό το πράγμα. Sorry. Θα δείτε ότι μπορείτε αυτό να πάτε σιγά σιγά να το χτίσετε. Και όσο εσείς το χτίζετε, κάποια στιγμή όντως θα κοιτάξετε πίσω αυτό που είχα πει και στο BBS και θα πείτε ναι, ρε, τα κατάφερα. Τα κατάφερα. Αυτά ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Εύχομαι να έχουμε ένα υπόλοιπο εκπληκτικό. Ξέρω ότι το κλείσιμο του συνεδρίου θα είναι καταπληκτικό, μην λείψει κανένας. Τα καλύτερα έρχονται. Go Diamond!